Όταν προτιμάς πιο γηπεδική ατμόσφαιρα, όταν θέλεις να συνδυάσεις έξοδο και ποδόσφαιρο, το My Cafe είναι εδώ. Παρακολουθήστε τα περισσότερα ντέρμπι αναμετρήσεις όλων των χωρών που κόβουν την ανάσα στις μεγαλύτερες οθόνες high definition 80 ιντσών της πόλης. Και παράλληλα, απολαύστε τον καφέ, το ποτό ή την πύρα σας στο My Cafe Κωνσταντίνου Δρίζη και Ειρήνης 2 στην Κοζάνη, στο γυάλινο κτίριο. Συνδυάστε την καλή παρέα, τους πιο λαχταριστούς τσιπουρομεζέδες και τον καφέ ή την μπύρα σας σε ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον, παρακολουθώντας και όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις. Καφενεδάκι, χυμάρα σένα, στην Κοζάνη. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το καφέ Bar Gazi αποτελεί την ιδανική επιλογή για καφέ, ποτό και σίγουρα είναι ο χώρος που θα επιλέξεις για να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες και ξέγνιαστες στιγμές με τους φίλους σου. Το όμορφο περιβάλλον και το φιλόξενο προσωπικό είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσεις το καφέ σου, το ποτό σου, παρακολουθώντας την αγαπημένη σου ομάδα και όλα τα αθλητικά γεγονότα σε OTE TV, Nova, PAOK TV με ήχο και εικόνα High Definition. Καφέ Gazi. Θα γίνει σίγουρα το στέχι σας. Καφέ Sandwich Delivery στο τηλέφωνο 2462-2694. Καλησπέρα σας, Δευτέρα βράδυ και εκπομπή Ματιά στα Σπορ. Πάλι μαζί να δούμε όλη την αθλητική του Σαββατοκύριακου, να μιλήσουμε και με τους καλεσμένους μας στο δεύτερο μέρος που θα είναι ο Σπάρτακος Κοζάνης, τα εκποντώ, θα μας μιλήσουν για τις τελευταίες επιτυχίες και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και στο τρίτο μέρος, όπως συνήθως, γκολ και θέμα από τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Πάμε πρώτα να δούμε τι έγινε στην ΓΑΜΑ Εθνική, στους δύο ομίλους που μας ενδιαφέρουν. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον τέταρτο όμιλο, σοκ στην ΑΕΠ που αδίκησε τον εαυτό της. Η Παραμυθιά, η οποία αγνοούσε την νίκη για 6 αγώνες, κατέκτησε το πρώτο της τρίποντο και μάλιστα με αντίπαλο την πρωτοπόρο ως χθες στη βαθμολογία ΑΕΠ. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 85 με τον Βασίλη Πάλα, δείχνοντας ότι θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη στον τέταρτο όμιλο. Στο 88 ο Βασιλάκης με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στις καθυστερήσεις ο Φάικ Κάγια με πλασέ έγραψε το 2-1 και ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή για το Σούλι. Αξίζει να σημειωθεί πως το παιχνίδι διεξήχθη κάτω από συνεχή βροχή που δυσκόλευε τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών και περισσότερο τους πόντιους που για πρώτη φορά έπαιζαν σε πλαστικό κλωοτάπητα. Άτυχος, φλίαρος και άστοχος στην τελική του προσπάθεια, ο μακεδονικός Φούφα υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 1-1 με αντίπαλο την Ανατολή. Έπαιξαν με τη φωτιά οι ποδοσφαιριστές του Τέλη Τούνα και κάηκαν στο τέλος σύμφωνα με την εικόνα και τις χαμένες ευκαιρίες που είχαν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ 1-0 στο 26 με κοντινό πλασέ του Καραφουλίδη, ύστερα από ωραία ενέργεια και σέντα του Σιδηρόπουλου. Στο 43 ο Μακεδονικός είχε την ευκαιρία να πάρει διαφορά 2 τερμάτων. Ο Σιδηρόπουλος κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Μπακάλης για να αποκρούσει ο Γκάρας. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι φιλοξενούμενοι στο 81 κέρδισαν και αυτοί με τη σειρά τους πέναλτι με τον Άσιο. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Εμβραΐζογλου και έγραψε το τελικό 1-1. Τεράστιες ευκαιρίες για το Μακεδονικό, είχε 2 φορές ο Χάιτας σε μοναδικά τετατέτ, στη μία η μπάλα τράνταξε το δοκάρι, επίσης ο Μπακάλης, ο Σπανδονίδης και ο Μαυροματίδης. Στον δεύτερο όμιλο, την ήττα με 2-1, γνώρισε ο Πας Φλόρινας από το Μακεδονικό εκτός έδρας. Οι Φλωρινιώτες που έχουν πολλά παράπονα και από τη διαιτησία σίγουρα δικαιούνταν κάτι καλύτερο. Όλα έγιναν στο πρώτο μέρος. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0 με γκολ του Πολυζόη στο 17 και του Κωνσταντινίδη στο 33, ο Πας μείωσε σε 2-1 στο 40 με τον Μητρεβόλη. Την ήττα με σκορ 2-0 μέσα στον Εδεσαϊκό γνώρισε και Αστραπή Μεσοποταμίας. Τα γκολ σημείωσαν ο Μιλωνάς στο 45 και ο Πούπης
στο 48. Να δούμε τα αποτελέσματα στον 4ο όμιλο, 7η αγωνιστική. Τηλικράτης Αναγέννηση Άρτας 3-1, Αστέρας Ιταίας, Πας Πρέβεζας 1-1, Ναυπακτιακός Αστέρας Ακένων Καναλακίου 0-1, Σούλη Παραμυθιάς, ΑΕΠ Ποντίων Κοζάνης 2-1, ΑΕΜΕΣΟ Λογγίου, Απόλλων Ευπαλίου 5-1, Λευκήμη Θηναλιακός 0-4, Μακεδονικός Φούφα ΑΟ Ανατολής 1-1. Στη βαθμολογία, Αχαίρων Καναλακίου 17, 16 βαθμούς ΑΕΠ Ποντίων, Θηναλιακός 14, στους 12 Αναγέννηση Άρτας, 11 βαθμούς ΠΑΣ Πρέβεζας, Μακεδονικός Φούφα 9, από 8 Απόλλων Ευπαλίου και Τηλικράτης, στους 7 βαθμούς Ναυπακτιακός Αστέρας Ανατολή Μεσολόγγι, 6 η Λευκήμη και ο Αστέρας Ιταίας, Σούλη Παραμυθιάς 5 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, 8η, Αστέρας Ιταίας Τηλικράτης Λευκάδας, Αναγέννηση Άρτας Ναυπακτιακός Αστέρας, ΠΑΣ Πρέβεζας, Σούλη Παραμυθιάς, Αχαίρων Καναλακίου, Μεσολόγγι, ΑΕΠ Ποντίων Κοζάνης, Λευκήμη, Απόλλων Ευπαλίου, Μακεδονικός Φούφα, Θηναλιακός ΑΟ Ανατολής. Στον δεύτερο όμιλο, ένατη αγωνιστική εδώ, Εδεσαϊκός Αστραπής Μεσοποταμίας 2-0, Καλλικράτεια Θερμαϊκός Θέρμης 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Νίκη Εγκατιάς 1-0, Μακεδονικός ΠΑΣ Φλόρινας 2-1, Αλμοπός Αριδαίας, Ποσειδώνας Μηχανιώνας 3-0, Σιρήνα Θύελλα Σαρακινών 0-3 άνευ αγώνα, Αγροτικός Αστέρας Άρης Παλαιοχωρίου 3-0 άνευ αγώνα, Ρεπό η Αναγέννηση Γεννητσών. Στη βαθμολογία, Αλμοπός Αριδαίας 22 βαθμούς, από 19 Θερμαϊκός Θέρμης και Μακεδονικός, στους 16 τα Γεννητσά, 14 βαθμούς Θύελλα Σαρακινών, από 13 Φλόρινα και Καλλικράτεια, στους 11 Ποσειδών Μηχανιώνας και Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Τιμαθίας, στους 10 Νίκη Αγκαθιάς και Αγροτικός Αστέρας, 9 βαθμούς Εδεσαϊκός, Αστραπή Μεσοποταμίας 7, η Σιρήνα αποχώρησε από το πρωτάθλημα όπως και ο Άρης Παλαιοχωρίου. Επόμενη αγωνιστική, η 10η, Αγροτικός Αστέρας, ΑΟ Σιρήνας, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, Θύελλα Σαρακινών, Εδεσαϊκός, Άρης Παλαιοχωρίου, Καλλικράτεια, ούτε αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί, Αστραπή Μεσοποταμίας, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Θερμαϊκός Θέρμης, Μακεδονικός, ΠΑΣ Φλόρινας, Αλμοπός Αριδαίας, Αναγέννηση Γεννητσών, Ποσειδών Μηχανιώνας, Ρεπό, η Νίκη Αγκαθιάς. Πάμε να δούμε πώς έγινε αυτό το 1-1 μεταξύ του Μακεδονικού Φούφα και της Ανατολής. Είπαμε ο Μακεδονικός Φούφα καλύτερος, δεν εκμεταλλεύτηκε τις πολλές και μεγάλες ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Εδώ έχουμε το 1-0 στο 26, μετά από παλιά του Σιδηρόπουλου και πλασέ του νεαρού Καραφουλίδη, το 1-0. Ξεκίνησε δυνατά ο Μακεδονικός Φούφα και όλα έδειχναν ότι θα καθαρίσει το παιχνίδι εύκολα ή δύσκολα. Στο 33 μεγάλη ευκαιρία του Φούφα, φάουλ του το πάλι κεφαλιά γυριστή του Μπακάλι, ο Γκάρας εκπληκτική επέμβαση. Στο 36 έχουμε το φάουλ του Φίλιου, κεφαλιά του Νάσιου out. Στο 44 ο Μαυρομαντίδης θα βρει το Σιδηρόπουλο, θα μπει μέσα στην περιοχή, θα ανατραπεί και θα κερδίσει το πέναλτι. Το πέναλτι θα το εκτελέσει ο Μπακάλης, αλλά ο Γκάρας θα πέσει σωστά και θα αποκρούσει. Και μάλιστα στη συνέχεια της φάσης, ο Μαυρομαντίδης θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Στο 57 ταχύτητα το συνδυασμό στο πάλι Μαυρομαντίδη που θα βγάλει την παράλληλη παλιά, τέτα τέτο Χάιτας, αδύναμο πλασέ, μπλοκάρει ο Γκάρας. Ο Χαραλαμπίδης θα κλέψει από τα αριστερά, θα κάνει ωραία προσπάθεια στο 65. Θα βγάλει και τη σέντρα την παράλληλη. Ο Μαυρομαντίδης από την πίεση μετά και από την πίεση του αμυντικού το πλασέ out. Στο 78 ο Τσουμάνης θα μπει στην περιοχή, θα σουτάρει, θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Μπίντσης. Είχαμε και κάποια νευράκια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και στο τέλος. Στο 81 ο Φίλιος θα εκτελέσει φάουλ, ο Νάσιος θα πιάσει την κεφαλιά, out, ο Μπίντσης θα στην έξοδο του τον ρίχνει κάτω, ο Νάσιος στο έδαφος, ο διαιτητής δείχνει την άσπρη βούλα μέσα σε διαμαρτυρίες. Υπάρχει και υποψία offside.
Ο Εμβραΐζογλου θα αναλάβει να το εκτελέσει. Παρά την προσπάθεια του Μπίντσι που θα πέσει σωστά, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να γράψει το 1-1. Στο 87, σέντρα του Φίλιου, πλασέ άστοχο του Νούγια. Έρχονται δύο μεγάλες ευκαιρίες τώρα για το Φούφα. Στο 90, σέντρα Μαυρωματίδη, πλασέ του Σπανδονίδη, μπλοκάρει ο Γκάρας. Οι γηπεδούχοι εδώ διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα είχε περάσει την τελική γραμμή της εστίας, όπως θα δούμε όμως ακριβώς απάνω στη γραμμή ο τερματοφύλακας μπλοκάρει. Άλλη μεγάλη ευκαιρία στο 92, σέντρα Μαυρωματίδη, καρφωτή κεφαλιά του Χάιτε, μπάλα σκάει στο έδαφος και τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι, δεύτερο σουτ, μπάλα out. Στο τέλος είχαμε, όπως είπαμε και πριν, κάποια νεύρα, κάποια ένταση, δεν συνεχίστηκε όμως, παρέμβαση των μισοχρωματέρων. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν μετά το τέλος του αγώνα ο Ανέστης Ζώης, προπονητής της Ανατολής, και ο Τέλης Τούνας, προπονητής του Μακεδονικού Φούφα. Ήρθαμε να παίξουμε καταρχήν σε έναν αντίπαλο, ο οποίος γνωρίζαμε ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί, θα μπορώ να πω, για να πάρουμε κάτι. Και κομβικό σημείο μου, νομίζω, στον αγώνα ήταν το πέναλτι που στο 44, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο ημίχρονο που έπιασε ο τερματοφυλακάς μας και νομίζω ότι εκεί γύρισε λίγο η ψυχολογία μας. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω, μπήκαμε αρκετά καλύτερα από το πρώτο ημίχρονο. Πιστέψαμε ότι μπορούμε να πάρουμε κάτι από τον αγώνα. Το προσπαθήσαμε με όλες τις δυνάμεις μας. Το καταφέραμε στο τέλος, αλλά θεωρώ ότι το μάτς μετά το 1-1 πήγαμε μάλλον να κερδίσουμε και οι δημιουργήθηκαν τόσες φάσεις όσες δημιουργήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δημιουργήθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Νομίζω δεν είχαμε καθαρό μυαλό στο τέλος ως ομάδα. Από εκεί πέρα, αυτός ο βαθμός μας δίνει μεγάλη δύναμη για τη συνέχεια. Προσπαθούμε αγώνα με τον αγώνα να φτάσουμε εκεί που επιθυμούμε. Καλή συνέχεια στον συνάδελφο και ό,τι καλύτερο. Στα τελευταία παιχνίδια παρουσιάζεστε πραγματικά βελτιωμένοι. Κάτι άλλαξε στην ομάδα. Φαίνεται δεν ήταν το ξεκίνημά σας όπως έπρεπε, αλλά στη συνέχεια έχετε βελτιωθεί και ήρθε για το αποτέλεσμα. Δεν νομίζω όμως, για να σας πω, ότι ούτε στα πρώτα μάτς νομίζω ότι ήμασταν ομάδα για 0 βαθμούς. Σε όλα τα μάτς θεωρώ τα μπορώ να πω τα παλεύαμε. Ίσως κάτι μας έλειπε, δεν ξέρω, η πίστη μάλλον για να πάρουμε από τα στράβωσαν τα δύο τα πρώτα αποτελέσματα, νομίζω ότι ήταν η πίστη για να πάρουμε αποτέλεσμα. Τώρα νομίζω ότι πιστεύουμε και το δείξαμε σήμερα εδώ σε μια πολύ καλή ομάδα, ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα εφόσον είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, το οποίο δεν το είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι πληρώσαμε σήμερα η ομάδα μου τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου. Όταν δημιουργείς τόσες ευκαιρίες και δεν σκοράρεις, είναι λογικό κάποια στιγμή την μπάλα να σε τιμωρήσει. Η άτυχη στιγμή εκεί που είχαμε με τον τερματοφύλακά μας. Από εκεί πέρα, αν, όπως είπα και προηγουμένως, αν δεν σκοράρεις τις ευκαιρίες που δεν μεταμορφώνεις, με τις ώρες εγώ τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, λογικό κάποια στιγμή και δίνεις, όπως ο συνάδελφός μου, πείσεις στον αντίπαλο ότι μπορεί να πάρει κάτι θετικό, τον έχεις μέσα στο παιχνίδι, όπως έγινε σήμερα. Αλλά και παρόλα τα και μετά το 1-1, είχαμε δύο κλασικές ευκαιρίες εκεί με τον Δοκάρη και την άλλη, του μικρού του Σπανδονίδη. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, απλά λίγο πιο καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια εκεί. Αυτό θα εστιάσουμε και ελπίζω να στα επόμενα παιχνίδια να μην μας συμβεί αυτό που μας συνέβη σήμερα. Έπαιξε τη φωτιά ο Μακεδονικός σήμερα, αλλά δεν κάηκε τελείως. Εντάξει, κάηκε, δεν φάσε κάηκε. Τελείως. Αυτό έχει το ποδόσφαιρο. Είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε και να συνεχίσουμε στο γήπεδο για να βελτιωθούμε, να βελτιώσουμε τις ατελείες μας. Έντονη διαμαρτυρία εξέδωσε ο ΠΑΣ Φλόρινας για το παιχνίδι με το Μακεδονικό στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΣ Φλόρινας έχασε με 2-1, τόσο για την διαιτησία εξέφρασε πολλά παράπονα, όσο και για τον ποδοσφαιριστή
του Μακεδονικού τον Τσουμάνη, που ήταν εριστικός και μάλιστα που κάλεσε, όπως γράφει η ανακοίνωση, χωριάτες τους Φλωνιώτες. Πάμε να δούμε πώς ήρθε αυτό το 2-1. Η σέντρα για την ομάδα της Φλωρινάς. Χατζηκωνσταντίνου με περίσσιο θράσος και τόλμη. Πατάει περιοχή από τα αριστερά. Μπορεί και να τελειώσει μόνος με τη φάση. Τι έχουμε εδώ, υποψίες γιατί. Ήτανε πέσιμο, ήτανε σπρόξιμο. Θα το κρίνει βέβαια ο Μουρουτζίκας. Εμένει και πάλι ο Μακεδονικός με ένα γέμισμα στην πλάτη της άμυνας. Τσουκάνης, εξεβαβής ευκαιρία και out. Προτιμάει πιο πίσω τον στόπερ από εκεί με τη μία στον Χατζηκωνσταντίνου. Το γέμισμα του τελευταίου στην κοσμένη γραμμή. Κωνσταντινίδης θέλει να ελέγξει, να πατήσει περιοχή και να σουτάρει. Θα τα σερβίρει στον άξονα και ευκαιρία για το ζώο. Και η μπάλα στα δίκτυα. 1-0. 1-0 για τον Μακεδονικό. Δυναμικά με το κεφάλι ο Κωνσταντινίδης θέλει να τη ζυμπήσει και τα καταφέρνει. Περνάει το αντίπαλο ένας με έναν. Θέλει προσοχή εδώ να τη μοιράσει στον άξονα και καθαρό ξεντικό. Και ένα φοβερό γκολ. Και η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον Μακεδονικό. Πέρασε στην πλάτη της άμυνας, εμβόλησε τον αντίπαλό του, βρήκε την ευκαιρία, την έστειλε στα δίχτυα. Και Λεζάκη, η επίθεση χαμηλά με τον Μητρεβόλη να πλασάρει, να τη στέλνει στα δίχτυα, 2-1. Η Φλόρινα και πάλι στο παιχνίδι. 2-1 με τον Μητρεβόλη. Passing game το οποίο βρήκε αντίκτυπο στην κορυφή της επίθεσης με τον center forward να μην συγχωρεί. Στο 39. Και φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε. Δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Μακεδονικό Αρένα. Μέσα από εκεί με τη μία στα πόλη με Ζάκη στην εργασία των 2 και κλέβουν του Μακεδονικού και βγαίνουν στην επίθεση στην κόντρα με τον Καραμπέλα. Να αποφύγει τρεις αντιπάλους, έχει χώρο μπροστά του, περάσει κάθετα στον Μπαρδούση, ο οποίος ξεκινάει την κούρσα. Μπαρδούση με πολύ χώρο μπροστά του, ήρθε να υποβεληθεί να πάρει τη σύνδρα χαμηλά. Στον άξονα πάντα περνάει και βαλιά που δεν την βρήκε ποτέ. Ο Σαντινίδης, κλάση το κλέψιμο από τον... Το λάθος και είναι ευκαιρία τώρα για τις φιλοσυνεργιώτες να κάνουν παιχνίδι, να τη μοιράσουν στον άξονα, να έρθει να πάει να βγει, να πάει να σου δίνει την μπάλα στα χέρια του Γιουριάδη. Θα αλλάξει πόδι, θα αλλάξει παλιά βέβαια με τον Καράμπελα και θα πάρει τη σέντρα στην προθυμένη γραμμή και φαλιά, η μπάλα στο δοκάρι, εδώ δεν το θέλει μπάλα. Γέννησα του Διόκουλου σε μία από τις τελευταίες στιγμές για τη Φλόρινα να επιτεθεί στο παιχνίδι. Θα πάρει το ψαλίδι, θα γυρίσει με τη μία μπροστά από τον υπαλό του. Κατεβαίνει στα αριστερά ο πλάγιο Σκάφ, κάπου εδώ τελειώνουν όλα, ο Μπουρτζίκας φτιάχνει την τελευταία φορά. Να ευχαριστήσουμε το insport.gr για τα πλάνα που μας έστειλε. Το Σαββατοκύριακο στην Πτολεμαϊδα είχαμε ξηφασκία. Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν αυτοί οι αγώνες. Στο κλειστό γυμναστήριο της Πτολεμαϊδας, για πρώτη φορά στην Πτολεμαϊδα, το Πανελλήνιο Κύπρο σπάθησε νεανίδων, εφήβων, παμπέδων και παγκορασίδων. Το νεοσύστατο Σωματείο Ακαδημία Ξηφασκίας Πτολεμαϊδας Ορίων, που τους είχαμε καλεσμένο στην προηγούμενη εβδομάδα, διοργάνωσε αυτούς τους αγώνες. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Γιάννης Γουσόπουλος, ο πρόεδρος του Ορίωνα, της Ξηφασκίας Πτολεμαϊδας, καθώς και η Καΐδου Άννα, πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Εύχομαι οι αγώνες και ο σύλλογος της Πτολεμαϊδος να εδραιωθούν στο Πανελλήνιο και να πάνε όλα καλά. Οι αγώνες του διημέρου τελειώνουν σήμερα βέβαια, αλλά έχουν μια πολύ καλή ροή. Είναι πάρα πολύ καλοί οι αγώνες, και οι αγώνες ανάπτυξης και παμπέδων, πανκορασίδων που έγιναν εχθές, και οι αγώνες εφήβων νεανίδων που γίνονται σήμερα. Είναι υψηλό το επίπεδο και ελπίζω στο μέλλον να ζητήσει όμως η Πτολεμαϊδα, ο Σύλλογος Πτολεμαϊδος, να γίνουν και άλλοι αγώνες μεγαλύτερης κατηγορίας για να δούνε πώς παίζεται το σπαθί και τι ευχάριστες στιγμές προσφέρει. Ευχαριστούμε το πρόεδρο της ομάδας Πτολεμαϊδος για τις διευκολύνσεις που παρήχε σε όλους τους αθλητές και συνοδούς τους και ελπίζομαι να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο εδώ στην Πτολεμαϊδα, να δημιουργήσετε μάλλον ένα σύλλογο στην Πτολεμαϊδα που να κυνηγάει τις πρώτες θέσεις στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Χρήστο, οι αγώνες όπως βλέπω κυλούν μια χαρά. Είχε την αναμενόμενη επιτυχία, αυτή που περιμέναμε.
Δόξα τω Θεώ, κίνησε ομαλά η πρώτη μέρα, όπως και η δεύτερη μέρα κυλάει πάρα πολύ καλά, ο κόσμος μας στήριξε. Η ροή των αγώνων πήγαινε πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ δυνατοί αγώνες, είχαμε πολλές συμμετοχές και ευελπιστώ αυτό εδώ που βλέπετε αυτή τη στιγμή να γίνει και του χρόνου. Για πόσους αθλητές και πόσους συλλόγους μιλάμε, Χρήστο? Για 18 συλλόγους και 167 αθλητές. Ήταν δηλαδή αισιόδοξα τα μηνύματα που άφησε αυτό το διήμερο η Ξηφασκία στην Πτολεμαϊδα. Πάρα πολύ και ελπίζω οι Πτολεμαϊδιώτες να μείνανε ευχαριστημένοι και να γνωρίσαν την Ξηφασκία. Μα βλέπουμε εδώ πέρα ότι το αγκάλιασε. Το αγκάλιασε και έρχομαι και περιμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο σήμερα. Η Άννα Καΐδου, η πρόεδρος, νέα πρόεδρος στην ΓΕΔΕ, κοντά στον αθλητισμό χρόνια, σε γνωρίζουμε Άννα, πώς είδες αυτή την διοργάνωση και πραγματικά ο Δήμος της Πτολεμαϊδας θα είναι κοντά σε τέτοιου είδους διοργανώσεις? Ο Δήμος Εορδέας θα είναι αρρωγός σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, αθλητικές εκδηλώσεις, στο μαζικό αθλητισμό. Πάντα αγκαλιάζουμε και προσπαθούμε να καλούμε και τον κόσμο της Πτολεμαϊδας να βρίσκεται δίπλα μας. Ήταν μια δύσκολη διοργάνωση. Τα παιδιά με πολύ κόπο, πολύ μεράκι όμως και πολύ αγάπη κατάφεραν να κάνουν όλο αυτό το εγχείρημα, τέλος πάντων, για πρώτη φορά στην Πτολεμαϊδα, το οποίο διεξήχθηκε και χθες και σήμερα πάρα πολύ ομαλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ευχαριστημένη και από τις συμμετοχές. Ήρθαν πάρα πολλά παιδιά, 167 παιδιά νομίζω, τα οποία διαμένουν εδώ Παρασκευή, Σάββατο και θα αποχωρήσουν σήμερα. Η φιλοξενία μας θέλω να πιστεύω ότι ήταν καταπληκτική. Άλλωστε οι Δυτικομακεδόνες φημιζόμαστε για την φιλοξενία μας. Ελπίζω να μεταφέρουν όλο αυτό που ζήσανε στις πόλεις τους και να γίνει θεσμός να το έχουμε και κάθε χρόνο, να κάνουμε το Πανελλήνιο Κύπελλο Ξηφασκίας εδώ. Και φυσικά ο Δήμος στήριξε την διοργάνωση, έτσι? Στήριξε ο Δήμος και θα στηρίξει και όλο το μαζικό αθλητισμό γενικότερα που βρισκόμαστε δίπλα τους. Εμείς άλλωστε ξέρεις ότι τον αθλητισμό τον αγαπάμε και είμαστε σε αυτόν πάρα πολλά χρόνια και μαζί. Να είσαι καλά, Άννα, και καλή επιτυχία στο νέο έργο που ανέλαβες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ματιά στα Σπορ κοντά και στην Ξηφασκία προσπαθεί να είναι κοντά σε όλα τα αθλήματα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά και στο Ταεκβοντό. Όταν προτιμάς πιο γηπεδική ατμόσφαιρα, όταν θέλεις να συνδυάσεις έξοδο και ποδόσφαιρο, το My Cafe είναι εδώ. Παρακολουθήστε τα περισσότερα ντέρμπι αναμετρήσεις όλων των χωρών που κόβουν την ανάσα στις μεγαλύτερες οθόνες high definition 80 ιντσών της πόλης. Και παράλληλα, απολαύστε τον καφέ, το ποτό ή την πύρα σας στο My Cafe. Κωνσταντίνου Δρίζη και Ειρήνης 2 στην Κοζάνη, στο γυάλινο κτίριο. Συνδυάστε την καλή παρέα, τους πιο λαχταριστούς τσιπουρομεζέδες και τον καφέ ή την πύρα σας σε ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον, παρακολουθώντας και όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις. Καφενεδάκι, χυμάρα σένα στην Κοζάνη. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το καφέ Bar Gazi αποτελεί την ιδανική επιλογή για καφέ, ποτό και σίγουρα είναι ο χώρος που θα επιλέξεις για να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες και ξέγνιαστες στιγμές με τους φίλους σου. Το όμορφο περιβάλλον και το φιλόξενο προσωπικό είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσεις το καφέ σου, το ποτό σου, παρακολουθώντας την αγαπημένη σου ομάδα και όλα τα αθλητικά γεγονότα σε OTE TV, Nova, PAOK TV με ήχο και εικόνα High Definition. Καφέ Gazi θα γίνει σίγουρα το στέκι σας. Καφέ Sandwich Delivery στο τηλέφωνο 24610 26490.
Όταν προτιμάς πιο γηπεδική ατμόσφαιρα, όταν θέλεις να συνδυάσεις έξοδο και ποδόσφαιρο, το My Cafe είναι εδώ. Παρακολουθήστε τα περισσότερα ντέρμπι αναμετρήσεις όλων των χωρών που κόβουν την ανάσα στις μεγαλύτερες οθόνες High Definition 80 inch της πόλης. Και παράλληλα, απολαύστε τον καφέ, το ποτό ή την πύρα σας στο My Cafe Κωνσταντίνου Δρίζη και Ειρήνης 2 στην Κοζάνη, στο γυάλινο κτίριο. Συνδυάστε την καλή παρέα, τους πιο λαχταριστούς τσιπουρομεζέδες και τον καφέ ή την πύρα σας σε ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον, παρακολουθώντας και όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις. Καφενεδάκι, Χυμάρα Σένα, στην Κοζάνη. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το καφέ Bar Gazi αποτελεί την ιδανική επιλογή για καφέ, ποτό και σίγουρα είναι ο χώρος που θα επιλέξεις για να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες και ξέγνιαστες στιγμές με τους φίλους σου. Το όμορφο περιβάλλον και το φιλόξενο προσωπικό είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσεις το καφέ σου, το ποτό σου, παρακολουθώντας την αγαπημένη σου ομάδα και όλα τα αθλητικά γεγονότα σε OTE TV, Nova, PAOK TV με ήχο και εικόνα High Definition. Καφέ Gazi θα γίνει σίγουρα το στέκι σας. Καφέ Sandwich Delivery στο τηλέφωνο 2461-026-490. Όπως προαναγγείλαμε, τα εκβοντώ. Έχουμε τον σύλλογο του Σπάρτα από Κοζάνης, καλεσμένος ο προπονητής, ο Αποστόλης ο Νούκος. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Και οι αθλητές. Ξεκινάμε από τον Χρήστο τον Καρακούλα. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σας. Την Κοτούλα την Ευαγγελία. Και προσέξτε, δεν είναι ο μοντάζ ούτε τηλεοπτικό τρίκ. Είναι η Ελένη η Ντούφα. Ναι, γεια σας. Και η Μαρία η Ντούφα. Σαν δύο σταγόνες νερό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από σένα, Αποστόλη. Να θυμίσουμε στον κόσμο λίγο τη σχέση σου με τα μαχητικά θύματα και πόσα χρόνια ο Σπάρτακος στο προσκήνιο. Ο Σπάρτακος ξεκίνησε, έχει έτος ιδρύσεως το 2007. Έχουμε τώρα 13 χρόνια σχεδόν. Τον 12 Μαΐου ξεκινήσαμε. Η σχέση με τα μαχητικά αθλήματα έχει πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινάει από αθλητική σχέση, όπως και τα παιδιά εδώ πέρα, από μικρή ηλικία, σε πανελλήνια πρωταθλήματα, με συμμετοχές και με πανελλήνια μετάλλια. Κατόπιν πέρασα γυμναστική ακαδημία, ασχολήθηκα επαγγελματικά με το ταϊκβοντό και τώρα είμαι σε ένα επίπεδο που έχω τη δική μου ομάδα, τις δικές μου επιτυχίες και συνεχίζεται. Σε παρακολουθούμε χρόνο με τον χρόνο, ανεβάζουμε τον πύχη, ο σύλλογος γεμίζει με επιτυχίες, με διακρίσεις θα έλεγα. Ξεκίνησε η αγωνιστική χρονιά το Σεπτέμβριο, έτσι. Πώς πήγε μέχρι τώρα αυτή η χρονιά, αλλά και αυτή η χρονιά που έφυγε και αυτή που ήρθε, πώς την κρίνεις? Όντως, ανεβάζουμε κάθε χρόνο το επίπεδό μας και τις επιτυχίες μας. Δουλεύουμε συστηματικά με πολύ όρεξη και με πολύ μεράκι και σύμφωνα και με τις δικές μας τις γνώσεις, αλλά και με το μεράκι που έχουμε, προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Θέτουμε τους στόχους κάθε χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι η χρονιά μας, όλες οι χρονιές μας κλείνουν θετικά μέχρι τώρα. Η αγωνιστική μας σεζόν ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Αρχές Σεπτεμβρίου, μάλλον μέσα Σεπτεμβρίου, συμμετείχαμε στην Πολωνία σε διεθνείς τουρνουά G1, όπως λέγονται, που είναι βαθμολογούμενα για ολυμπιακές κατηγορίες και για την παγκόσμια κατάταξη. Είχαμε τρεις συμμετοχές, τα κορίτσια μας που είναι εδώ πέρα. Η Μαρία και η Ελένη κατάφεραν και η Ελένη βγήκε πρώτη και η Μαρία βγήκε τρίτη. Οπότε ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Στην πορεία, μετά από 15 μέρες, είχαμε τις συμμετοχές μας στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την εθνική ομάδα, που μάλιστα συμμετείχα και εγώ σαν προπονητής των παιδιών με την εθνική ομάδα. Η Ευαγγελία έπαιξε στις Νεανίδες και ο Χρήστος έπαιξε στο Πέδον.
Και μάλιστα είχαμε και το δεύτερο πανευρωπαϊκό μετάλλιο του συλλόγου μας, με τον Χρήστο που βγήκε τρίτος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα παιδών, στα βαριά, στα σύν 65 κιλά. Σίγουρα με αυτά που μας θες, η αγωνιστική χρονιά σε αφήνει ικανοποιημένο έως τώρα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Μελλοντικοί στόχοι, τι διοργανώσεις έρχονται προς τώρα και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές? Τώρα, σε 15 μέρες σχεδόν, έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Under 21, που συμμετέχουν τα παιδιά από 16 χρόνων μέχρι και 21. Είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ εφήβων και ανδρών, είναι το Under 21. Θα κατεβάσουμε μια μεγάλη ομάδα και πιστεύουμε ότι θα πάρουμε, όπως κάθε χρόνο, όσο πιο πολλά πανελλήνια μετάλλια γίνεται. Έχω ρωτήσει και πάμπολες φορές και συλλόγους του Ταϊκβοντό, αλλά και άλλους συλλόγους, αν πραγματικά υπάρχει μέλλον του Ταϊκβοντό στην Κοζάνη και αν υπάρχει ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους για να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Υπάρχει μέλλον. Στην Κοζάνη ιδιαίτερα, ειδικά, έχουμε μια πολύ καλή πάστα αθλητών. Έχουμε και πολλούς αθλητές και παλιότερα και αυτή τη στιγμή που είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Αλλά υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα από τον κόσμο της Κοζάνης και από τα νέα παιδιά. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν γνωρίσεις το άθλημα είναι κάτι το μοναδικό, είναι ένα άθλημα που είναι ιδιαίτερο και σου δίνει πολλά πράγματα. Επίσης, είναι και μια πολεμική τέχνη που σίγουρα σου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση και σε κάνει νιώθεις λίγο πιο σίγουρος, γιατί μπορείς στις μέρες μας, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα πράγματα είναι και λίγο δύσκολα, μπορείς να προστατέψεις τον εαυτό σου, μπορείς να αισθανθείς λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια με την προσωπικότητά σου, με τον εαυτό σου, να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες και αν ομιγαίνει το κάτι σου συμβεί. Οπότε είναι κάτι που δίνει ένα κίνητρο και στα παιδιά και στους γονείς. Αλλά σαν όλα τα μαχητικά αθλήματα, υπάρχει η πειθαρχία, υπάρχει ο σεβασμός και αυτά είναι αξίες που χρειάζονται στους νέους. Είναι και τα πιο βασικά πράγματα. Είναι η πειθαρχία, όπως τονίζουν, ναι, και οι συνάδελφοι σου. Ναι. Πόσους μαθητές έχει η σχολή, αλλά και τι είναι αυτό που θα προσπαθήσεις να δώσεις είτε στα αρχικά βήματα είτε τους αθλητές σου, είτε στη διαχείριση μιας επιτυχίας, έτσι? Ο σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει 6 τμήματα. Υπάρχουν τα αγωνιστικά τμήματα τα μεγάλα, υπάρχει το αγωνιστικό τμήμα το μεγάλο μάλλον, υπάρχει το πιο μικρό αγωνιστικό τμήμα που είναι πιο μικρά παιδιά σε ηλικίες που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Υπάρχουν και τα προαγωνιστικά τμήματα όπως τα baby που λέμε εμείς και τα junior που βγαίνουν λίγο πιο μπροστά ηλικιακά. Κάθε τμήμα έχει το δικό του σκοπό και βρίσκεται στο δικό του επίπεδο. Που σημαίνει ότι εμείς προσπαθούμε τα παιδιά να τα εντάξουμε στον αθλητισμό όσο πιο σωστά γίνεται, χωρίς να απογοητεύονται, χωρίς να τα σμπρώχνουμε πιο γρήγορα, να ανεβαίνουν τα επίπεδα πιο γρήγορα, έτσι ώστε να έρθει κάποιος κορεσμός ή το παιδί να μην αντέξει την πίεση που μπορεί να υπάρχει στον αθλητισμό γενικότερα. Είναι τμήματα ένταξη σιγά σιγά στον χώρο. Θέλουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό πάνω απ' όλα. Θέλουμε να ξέρουν ακριβώς τι κάνουν και να μπορέσουν να κερδίσουν όσο περισσότερα πράγματα γίνεται μέσα από τον αθλητισμό και από το συγκεκριμένο άθλημα. Αποστόλη, χρόνια στο ταϊκβοντό και στο άθλημα, είναι δύσκολο η διαχείριση σε νέους αθλητές, έτσι, γιατί έχουμε να κάνουμε νέους αθλητές, είτε της επιτυχίας είτε της αποτυχίας, και τι προσπαθείς να δώσεις σε αυτό το κομμάτι? Έχει μια δυσκολία. Σημαντική θα έλεγα κιόλας. Στον αθλητισμό η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε όλα. Μία αθλητική επίδοση, μία αθλητική επιτυχία μάλλον, το 70% εξαρτάται από την ψυχολογία. Το 30% σίγουρα είναι ό,τι έχεις κάνει, η προεργασία που έχεις κάνει, αλλά όσο και να δουλέψεις, αν εκείνη την ώρα που πρέπει να αποδώσεις, που πρέπει να αγωνιστείς, δεν έχεις ψυχολογία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά που έχεις προπονηθεί. Οπότε ένας προπονητής που θέλει να καταφέρει κάποια πράγματα είναι και ψυχολόγος, συν τις άλλες, συν όλα τα άλλα που μπορεί να έχει. Αλλά γενικότερα τα παιδιά και από πιο μικρή ηλικία που ξεκινάνε και παίζουν αγώνες, γιατί
όταν ένα παιδί ασχολείται με τον αθλητισμό, πρέπει να παίρνει μέρος και σε αγώνες, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρει να καταλάβει τι είναι αυτό που ακριβώς κάνει και θα καταφέρει να κερδίσει κάποια πράγματα και στην ψυχολογία του και γενικότερα στην προσωπικότητά του. Είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να του δώσει να καταλάβει από πολύ μικρή ηλικία πώς πρέπει να σκέφτεται, πώς πρέπει να αντιδράει, τι είναι αυτό που θα τον περιμένει αύριο μεθαύριο και γενικότερα να χτίσει μια δυνατή προσωπικότητα ή να βοηθήσει το χτίσιμο μια δυνατή προσωπικότητα που είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Ίσως το πιο σημαντικό. Ναι. Να περάσουμε και στους αθλητές. Να πάμε στον Χρήστο, τον Καρακούρα. Χρήστο, πόσο χρονών είσαι? 14. Από πότε στο Τάικβοντο? Από τα 11.30. 11.30. Μας είπε εδώ και ο προπονητής σου, δεύτερος, τρίτος στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Για πες μας για αυτή την επιτυχία σου, πώς ήρθε και πώς εξελίχθηκε μέσα στους αγώνες. Αρχικά, όπως αθλητές, ξεκίνησα από ένα κατώτερο επίπεδο. Αργότερα, με σκληρή δουλειά και πολλή προπόνηση, καθημερινά, ίσως και διπλές προπονήσεις κάθε μέρα. Ανέβηκα σιγά-σιγά επίπεδο. Έτσι, κατάφερα και πήρα την πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό. Και εκεί, με σκληρή δουλειά όλο το καλοκαίρι, πήγα και κατέκτησα την τρίτη θέση. Πώς είδες τους αγώνες εκεί και τους αντιπάλους σου? Όλοι οι αντίπαλοι ήμασταν στο ίδιο επίπεδο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολοι οι αγώνες. Έδωσες πόσους αγώνες? Τέσσερις. Ποιος αντίπαλος σε δυσκόλεψε πιο πολύ? Οι πιο δύσκολοι αγώνες... Στους συγκεκριμένους αγώνες, ποιος αντίπαλος σε δυσκόλεψε? Όλοι ήταν το ίδιο δύσκολο, αλλά μια ιδιαιτερότητα ήταν στο δεύτερο και στο τέταρτο. Πριν μπεις στο ταπί, τι σκέφτεσαι και τι θες να δώσεις στον αντίπαλό σου? Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, τι είναι η ψυχολογία σου και η σκέψη σου για τον αντίπαλο? Πριν μπω, προσπαθώ να αποβάλω το άγχος, να είμαι έτοιμος, να θυμηθώ όλα αυτά που δουλέψαμε και να μπω μέσα και να δώσω καλύτερο μου εαυτό και να καταφέρω να κερδίσω τον αγώνα. Τι αγώνες έχουμε από εδώ και πέρα? Το Πανελλήνιο Παιδών και αργότερα το Πανελλήνιο Εφήβων. Σίγουρα αυτή ήταν η πιο σημαντική στιγμή σου, έτσι, ναι. Η διάκριση σου. Κάποια άλλη που θυμάσαι? Έχω αρκετές Βόρειο Ελλάδος και στο Μούλτι στη Βουλγαρία που πήρα την πρόκριση. Χρήστο, αυτό το άθλημα, έχεις πόσα χρόνια είπες ασχολείσαι? Τρία χρόνια. Σε βοηθάει και στην προσωπική σου ζωή? Σε βοήθησε η ενασχόλησή σου με το Ταϊκβοντό? Μάλιστα. Και σε τι? Μου έμαθε πειθαρχία, να σέβομαι. Μου έμαθε το πώς να διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις, να είμαι ψύχρεμος και να μπορώ να προσπερνάω κάποιες δυσκολίες. Mm-hmm. Να περάσουμε και στα κορίτσια. Πρώτα στην Κοτούλα την Ευαγγελία που την είχαμε και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά. Ευαγγελία, εσύ έδωσες κάποιους αγώνες. Είπαμε πόσα χρόνια ασχολείσαι? 7. Και πόσο χρόνο είσαι? Τώρα είμαι 16. Δηλαδή από τα 9. Ναι. Από τα 9 χρόνια στους αγώνες. Για πες μου τις εντυπώσεις από τα παιχνίδια που έδωσες. Και εγώ συμμετείχα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Δυστυχώς δεν κατάφερα να κατακτήσω κάποια θέση, αλλά ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Ήταν πολύ ωραία, δύσκολα εννοείται. Όλοι οι αντίπαλοι ήταν δύσκολοι. Εγώ έχασα πριν τα μόρια, δηλαδή άμα κέρδιζα τον αγώνα θα έπαιρνα μόρια για το πανεπιστήμιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι μόνο οι ειδοποιητούμενες αυτοί οι αγώνες, παίρνουν στα μόρια. Ο Χρήστος πήρε 30% για τα ΤΕΦΑ και το 20% για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Η Ευαγγελία, επειδή έπαιζε Εφήβων, εάν έμπαινε στην πεντάδα, αν κέρδιζε τον αγώνα αυτό και έμπαινε στην πεντάδα, θα έπαιρνε το 30% νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά οι τρεις πρώτες θέσεις δίνουν άνευ. Δηλαδή περνάς χωρίς εξετάσεις. Πόσους αγώνες έχεις δώσει τώρα στους αγώνες αυτούς? Έναν αγώνα είχα προλάβει να δώσω. Πόσες ημέρες κάνεις προπόνηση και ώρες? Σίγουρα καθημερινά, 6 φορές την εβδομάδα σίγουρα. Και πολλές φορές κάνουμε και διπλές προπονήσεις, δηλαδή και το μεσημέρι και το βράδυ. Η καλύτερη σου στιγμή που έχεις να θυμάσαι? Νομίζω το Πανευρωπαϊκό. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό ένας αθλητής, μόνο που πηγαίνει σε αυτά τα πρωταθλήματα,
Είναι πολύ σημαντικό. Τι προσπαθείς ή τι είναι αυτό που σε ανεβάζει, σε δυναμώνει την ψυχολογία σου πριν ένα παιχνίδι? Σίγουρα ξέρω ότι έχω τον προπονητή μου δίπλα μου, που πάντα θα μου μιλήσει και θα μου πει τι θα κάνω. Εννοείται πως, εντάξει. Παίρνω πολύ δύναμη από αυτό που ξέρω ότι έχω τον προπονητή μου και ξέρω ότι θα τον ακούσω. Άρα, ναι. Και από εδώ και πέρα τι λέει το πρόγραμμα? Το Πανελλήνιο. Ναι, το Πανελλήνιο τώρα που είναι under 21, δηλαδή κάτω των 21. Ελπίζω εκεί πέρα να πάρω κάποια θέση. Αυτά. Ποια άτομα στέκονται δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες που κάνεις? Σίγουρα η οικογένεια, ο προπονητής και όσοι άνθρωποι με αγαπάνε είναι δίπλα μου. Ωραία, να πάμε και τώρα στο πιο δύσκολο κομμάτι τώρα, στα κορίτσια. Την Ελένη Ντούφα. Ελένη, πόσο χρόνο είσαι? Τώρα είναι 13. Δεν θα το κάνω στη Μαρία αυτή την ερώτηση. 13. Ναι. Και ασχολείσαι εσύ πόσα χρόνια? 3,5 χρόνια. Στο ξεκίνημά σου βρήκες κάποιες δυσκολίες που είπες ότι έβαλες στο μυαλό σου μήπως να σταματήσεις ή όχι, είπες θα ασχοληθώ με το taekwondo και όχι, θα συνεχίσω? Όχι, από την αρχή μου άρεσε, ήθελα να το κάνω και θέλω να το συνεχίσω, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Είχες κάποια παιχνίδια τώρα? Είχα τώρα στην Πολωνία που βγήκα πρώτη και στο ΤΑΒΕ στη Βόρεια Ελλάδος που βγήκα πρώτη. Ναι. Για πες μας πόσους αγώνες έχεις δώσει. Στην Πολωνία είχα 4 αγώνες. 4? Ναι. Και στο ΕΤΑΒΕ είχα 3. Τους πήρες και τους 4, ε? Ναι. Ποια σε δυσκόλυψε πιο πολύ, στον τελικό ήταν ή... Όχι, ήταν στο δεύτερο αγώνα. Πήγα να χάσω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έχω ρωτήσει αρκετούς αθλητές, είτε είναι στην πυγμαχία, είτε στο taekwondo, είτε σε άλλο τζούντο, αν έχει δυσκολέψει ο τελικός, κανένας δεν μου είπε ότι δυσκολεύτηκαν στον τελικό. Ή στο δεύτερο ή στον ημιτελικό. Νομίζω ότι πραγματικά κάπου έχει μια... Συνήθως ο αγώνας πριν τα μετάλλια, για να μπει στα μετάλλια, είναι πιο αγχωτικός. Μετά τα παιδιά χαλαρώνουν από αυτό το άγχος που έχει καταλαγιάσει αυτό το «θα καταφέρω να κάνω μια διάκριση, δεν θα καταφέρω», οπότε μετά ημιτελικό και τελικό είναι πιο... Είναι πιο συγκεντρωμένο, πιο ήρεμα, οπότε είναι πιο εύκολο. Καταστρώνεις το σχέδιό σου, το πώς θα παίξεις, κάνεις την τακτική σου και αυτά και τα παιδιά μπορούν να ανταπεξέλθουν μετά γιατί είναι ήρεμα. Ενώ μέχρι πριν είναι το άγχος, είναι. Το άθλημα είναι δύσκολο γιατί οι ταχύτητες είναι πολύ γρήγορες. Δηλαδή μέσα σε 1,5 λεπτό ή 2 λεπτά, πώς είναι ο κάθε γύρος, άμα κάνεις ένα λάθος και βγει ο άλλος λίγο μπροστά παραπάνω, μετά δυσκολεύεσαι να το γυρίσεις. Οπότε είναι στρεσογόνο. Είπαμε Ελένη, έτσι. Για πες μου, αυτή ήταν σίγουρα πιο σημαντική στιγμή σου, έτσι, στα χρόνια που ασχολείσαι. Είσαι ικανοποιημένη μέχρι τώρα, σε αυτά τα 3,5 χρόνια, σε αφήνει μια ικανοποίηση? Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτά που έχω καταφέρει και πιστεύω ότι θα συνεχίσω και θα κάνω και άλλα πράγματα. Νομίζεις ότι αυτού του είδους ο αθλητισμός, γιατί είναι και πρωταθλητισμός, έτσι, για το να φτάνεις. Αν συνδυαστούν με τα μαθήματα, μπορούμε να τα καταφέρουμε, συνδυάζονται? Αν έχεις ένα καλό πρόγραμμα και θέλεις να το καταφέρεις, πιστεύω ότι θα το κάνεις. Γιατί ξέρουμε ότι συνήθως υπάρχει φορτωμένο πρόγραμμα τώρα στους μαθητές, φροντιστήρια, αγγλικά, σχολείο, αλλά και προπόνηση. Αλλά νομίζεις και εσύ ότι αν το θες, μπορείς να το καταφέρεις. Ναι. Κάνεις θυσίες, έτσι. Και οι στόχοι σου από εδώ και πέρα? Τώρα είναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και μετά είναι και τα Βόρεια Ελλάδος που... Πού θα ήθελες να φτάσεις? Ποια είναι η φιλοδοξία σου, πού θα θες να φτάσεις? Θες να φτάσεις ψηλά? Ναι, θα ήθελα να μπω στην εθνική ομάδα και ήθελα να παίξω και ένα παγκόσμιο και ένα πρώην ευρωπαϊκό. Πάμε στη Μαρία. Μαρία, 13 χρόνια και εσένα. Ναι, ναι. Μαζί με την αδερφή σου ξεκίνησες. Ναι. Γιατί ναι. διαλέξατε το taekwondo και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Σας πήγε κάποιος ή κάποια φίλη σας? Ναι, έκαναν τα αδέρφια μου και εντάξει, τις βλέπαμε κάθε μέρα έτσι που αγωνιζόταν και μας άρεσε και κατευθείαν επιλέξαμε. Είναι οικογενειακό. Ναι. Τα αδέρφια σου ήταν πόσα αδέρφια? Άλλα δύο. Ναι. Εσύ για πες μου πώς πήγαν οι αγώνες που έδωσες. Πολύ καλά. Τώρα που πήγαμε στην Πολωνία βγήκα τρίτη. Εντάξει, μια πολύ ωραία εμπειρία σίγουρα.
Ο πρώτος σου δάσκαλος ήταν ο Αποστόλης ή ήταν κάποιος... Για αυτούς τους αγώνες, για πες μου, πώς εσύ, πόσους έχεις δώσει, πόσους αγώνες έδωσες? Έκανα 3 αγώνες και ιτήθηκα από την Ισπανίδα. Από την Ισπανίδα. Ναι. Και έχεις δύο νίκες. Από εδώ και πέρα τι έχουμε? Το Πανελλήνιο, αυτό που είναι κοντά. Και θέλω να πάρω και θέση στην Εθνική για να παίξω και εγώ πανευρωπαϊκά, όπως έπαιξε και ο Χρήστος. Είναι ένας από τους στόχους μου και ελπίζω να το καταφέρω. Κάντε κοινή προπόνηση και με την αδερφή σου και με τα αδέρφια σου, που είναι και αθλητές μεγαλύτεροι, είναι. Ναι. Ωραία. Στο σπίτι, όταν θα πάτε, συζητάτε είτε τα λάθη σας, είτε τι κάνατε, είτε αν έχετε κάποιες διαφωνίες, υπάρχουν τέτοιες στιγμές? Σίγουρα συζητάμε πώς. Η μία βοηθάει την άλλη. Ναι. Υπάρχει κάποια, είτε σε μια εφορία, είτε σε κάποια άσχημη στιγμή. Σίγουρα η μία βοηθάει την άλλη. Είναι δίπλα στην άλλη. Ναι. Το σπίτι, σίγουρα όταν μιλάμε για 4 παιδιά στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, βοηθάει, έτσι. Ναι. Με το σχολείο τι γίνεται? Πολύ καλά. Πάνω. Τα καταφέρνουμε? Ναι, ναι. Και πες μου και πού θες να φτάσεις κι εσύ, ή η αδερφή σου, εσύ, είπε. Ναι, θέλω κι εγώ να μπω κι εγώ στην Εθνική, να πάω ένα πανευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο, να συμμετέχω κι εγώ στους αγώνες. Και όσο πιο ψηλά μπορώ να φτάσω. Ωραία. Εσένα τι είναι αυτό που θα σε ανεβάσει πριν ένα αγώνα, τι είναι αυτό που θα σε δυναμώσει? Σίγουρα έχω ψυχραιμία να ακούσω τον δάσκαλό μου και αυτό, να μην αγχωθώ και να παίξω καλά, όσο πιο καλά μπορώ. Η σχέση σας με τον προπονητή? Πολύ καλή. Ναι. Ωραία. Αποστόλη, με εσένα θα κλείσω. Κάποιο επίλογο? Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ομάδα που έχω. Είναι όλα πάρα πολύ καλά παιδιά. Έχουν μάθει να αγωνίζονται, έχουν μάθει να προσπαθούν για το καλύτερο και κυριότερα έχουν μάθει να μην τα παρατάνε. Να μπορούν να βάζουν στόχους και να τους κυνηγάνε μέχρι το τέλος. Όχι με την πρώτη δυσκολία να τα παρατάνε. Αυτό για μένα είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Είναι μια μεγάλη χαρά, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ και εγώ και προσφέρω γενικότερα στη νεολαία. Εκτός από αυτό, είναι μεγάλη χαρά για έναν προπονητή να καταφέρει να έχει μια πολύ μεγάλη διάκριση όπως του Χρήστου, αλλά επίσης και της Ευαγγελίας και του αδερφού του Χρήστου, του Στέργιου, που έπαιξε και αυτός στην εθνική ομάδα με το σύλλογο, πέρασε από επιτυχίες από το σύλλογο. Έχω ήδη 2 πανευρωπαϊκά μετάλλια, ένα με τον Παυλίτσα, τον Ιωάννη, του 2015 που βγήκε δεύτερος στους έφηβους και αυτή τη στιγμή σπουδάζει ιατρική και βοηθήθηκε από το άθλημα να καταφέρει και αυτός να κάνει το βήμα παραπάνω. Έχουμε βάλει μεγάλους στόχους και γενικότερα χαίρομαι που κάνω τη δουλειά του προπονητή. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί αγαπάω αυτό που κάνω και μπορώ και προσφέρω και παίρνω και αγάπη και παίρνω και εκτίμηση και από τους γονείς και από τα παιδιά και από την ομάδα γενικότερα. Κυριακά τα ψέματα, Αποστόλη, οι επιτυχίες και οι διακρίσεις είναι αυτές που σου δίνουν τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσεις, έτσι? Ναι, και οι επιτυχίες και οι διακρίσεις, αλλά γενικότερα για μένα μια επιτυχία είναι ένα παιδί να το πάρεις χωρίς προσόντα, χωρίς να μπορεί να καταφέρει κάτι και να του δώσεις πράγματα. Να δεις όχι μόνο χειροπιαστά πράγματα, να μπορέσεις αυτό το παιδί να το κάνεις ευτυχισμένο και να το δεις να έρχεται στην προπόνηση με χαρά και να το βλέπεις να μπορεί να αλλάζει πράγματα προς το καλό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην εκπομπή. Να ευχηθώ πολλές ακόμα επιτυχίες, πολλές διακρίσεις. Εσάς, παιδιά, καλή πρόοδο παντού και στο σχολείο, αλλά και πραγματικά οι στόχοι σας και η φιλοδοξία σας να επιτευχθούν. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί με το τρίτο μέρος της εκπομπής. Τρίτο μέρος της εκπομπής και περνάμε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Το Σαββατοκύριακο ήταν πλούσιο, πολλά γκολ. Πάμε να δούμε τι έγινε. Στην ΕΠΣ Κοζάνης, στην Α κατηγορία πρώτα, παραγωγική ήταν η 7η αγωνιστική, σημειώθηκαν 24 γκολ. Σημαντικό διπλό μέσα στο Βατερό πήρε η Κοζάνη και παρέμεινε μόνη στην πρώτη θέση. Σαν σύμφωνας πέρασε από το Καριοχώρι ο Εορδαϊκός. Δραπέτευσε με διπλό από τη Χαραυγή η Ιαννή. 5-5 για το Μακεδονικό Κοζάνης, νέα νίκη επί της Γαλατινής. Άσφαιρη ισοπαλία στο παιχνίδι Τιτάν Σερβίων με την ΑΕΚ.
άλωσε το Λιάπιο το Βόλιο και αναρριχήθηκε στη βαθμολογία. Έσπασαν καρδιές στην αγγλική ισοπαλία μεταξύ του Ηρακλή Πτωλεμαΐδας και της Χιάτιστας. Να δούμε τα αποτελέσματα. Ηρακλή Πτωλεμαΐδας, Μακεδονικός, Χιάτιστας 4-4, Βέρμιο Καρυοχωρίου, Εορδαϊκός 1-5, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Αλιάκο Νέανης 0-1, Μακεδονικός Κοζάνης, Γαλατίνη 2-1, Εθνικός Βατερού, Κοζάνη 0-2, ΠΑΟ Κίνων, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοϊού 1-3, Τιτάν Σερβίων, ΑΕΚ Κοζάνης 0-0. Στη βαθμολογία, η Κοζάνη στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς, Εορδαϊκός, Αλιάκο Νεανής, Μακεδονικός Κοζάνης στους 16, ΑΕΚ Κοζάνης 12 βαθμούς, από 10 Εθνικός Βατερού και Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοϊού, στους 9 Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής και Μακεδονικός Σιάτιστας, Γαλατινή 6 βαθμούς, Βέρμιο Καρυοχωρίου, Κύλα, Τιτάν Σερβίων 4 βαθμούς και Ηρακλής Πτωλεμαΐδας στους 3. Επόμενη αγωνιστική, Ηρακλής Πτωλεμαΐδας Εθνικός Βατερού, Κοζάνη Βέρμιο Καρυοχωρίου, Μακεδονικός Σιάτιστας Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Εορδαϊκός ΠΑΟ Κύλων, Αλιάκο Νεανής Τιτάν Σερβίων, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου, Μακεδονικός Κοζάνης, ΑΕΚ Κοζάνης Γαλατινή. Στην δεύτερη κατηγορία, άσφαιρη ισοπαλία στο ντέρμπι κορυφής μεταξύ του Κρόκου και του Βελβεντού, κράτησε τη διαφορά ασφαλείας ο Κρόκος. Δεν κατέβηκε να αγωνιστεί ο Άργυρος. Σημειώθηκαν 13 γκολ. Να δούμε τα αποτελέσματα του πρώτου ομίλου και τη βαθμολογία. Βελβεντό ΑΟ Κρόκου 0-0, Αστραπή Κλήτου Άνω Κόμη 1-4, Κένταβρος Πρωτοχωρίου, ΑΕΚ Κεσαριάς Κήπου Σπάρτου 1-3, Αναγέννηση Λιβαδερού, Ελμής Πατανορέματος 2-2, Πρόοδος Μεταξά, Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής 0-0, Μάψα Αγίας Παρασκευής, Αναγέννηση Αργύρου 3-0, Άνευ Αγώνα, Ρεπό, Οι Ελπίδες, ΑΕΚ. Στη βαθμολογία, ΑΟ Κρόκου 16 βαθμούς, από 13 Βελβεντό και Άνω Κόμη, Μάψα Αγίας Παρασκευής 12, ΑΕΚ Κεσαριάς Κήπου Σπάρτου, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης 10 βαθμούς, Αναγέννηση Λιβαδερού 7, 6 Αστραπή Κλήτου, Ερμής Πλατανορέματος 5 βαθμούς, από 4 Πρόοδος Μεταξά και Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής, χωρίς βαθμό Αναγέννηση Αργύρου, Κένταβρος Πρωτοχωρίου μείον 1. Αστραπή Κλήτου, Ερμής Πλατανορέματος έχουν από ένα αγώνα λιγότερο. Επόμενη αγωνιστική, ΑΟ Κρόκο Άνω Κόμη, Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής Βελβεντό και Σαριά Κήπου Σπάρτου Αστραπή Κλήτου, Ερμής Πλατανορέματος Πρόοδος Μεταξά, Αναγέννηση Αργύρου, Κένταβρος Πρωτοχωρίου, Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, Αναγέννηση Λιβαδερού, Ρεπό, Μαψ Αγίας Παρασκευής. Στον δεύτερο όμιλο, χωρίς να ιδρώσει το τρίποντο, η Κοζάνη 2004 και κρατάει την πρώτη θέση. Ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο η Άρδασα. Πλησιάζουν την κορυφή οι πύργοι. Βράζει ο Πολύμηλος για τη διδυσία του Προλουκάκη. Σημειώθηκαν 20 γκολ. Να δούμε τα αποτελέσματα. Δόξα Μικροκάστρο Βυζαντινός Αετός 4-2. Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Ηρακλής Δρεπάνου 4-0, Δόξα Βερμίου Πύργων, Ακρίτας Κοζάνης 2-1, Δάφνη Πολυμήλου, Αναγέννηση Ράτυρας 1-4, ΑΕ Καλαμιάς, Ατρόμητος Πτωλεμαΐδας 1-1, Πρόοδος Κομνηνών, Κοζάνη 2004, 0-3, Άνευ Αγώνα, Ρεπό ο Περδίκας. Στη βαθμολογία, μόνη πρώτη η Κοζάνη 2004 με 16 βαθμούς, από 15 Δόξα Βερμίου Πύργων και Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, στους 13 Ατρόμητος Πτωλεμαΐδας, Ηρακλής Δρεπάνου 12, ΑΕΚ Καλαμιάς 11, 8 βαθμούς ο Περδίκας, Δόξα Μικροκάστρου, Αναγέννηση Ιεράτερας 6 βαθμούς, Δάφνη Πολυμήλου 3 και χωρίς βαθμό Ακρίτες Κοζάνης, Βυζαντινός Αετός και ο πρόεδρος Κομνηνών που αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, Αναγέννηση Ράτερας Ατρόμητος Πτωλεμαΐδας, Βυζαντινός Αετός Δάφνη Πολυμήλου, Ηρακλής Δρεπάνου ΑΕΚ Καλαμιάς, Ακρίτες Κοζάνης Δόξα Μικροκάστρου, Κοζάνη 2004, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Περδίκας Δόξα Βερμίου Πύργων, Ρεπό Πρόοδος Κομνηνών που έχει αποχωρήσει ήδη από το πρωτάθλημα. Αυτά με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες. Πάμε να δούμε εικόνα, πάμε να δούμε γκολ. Πρώτο βίντεο για σήμερα, Βέρμιο Καρυοχωρίου, Εορδαϊκός 1-5 από το Εορδαϊκός Κλαμπ. Ο Εορδαϊκός πέτυχε μια εμφατική νίκη, ένα δυνατό διπλό. 0-1 προηγήθηκε με τον Λιάμι, τον Νίκο τον Λιάμι. Το 0-2 το έκανε ο Γιώργος ο Σημεωνίδης. Το Βέρμιο μείωσε το σκορ σε 1-2 με εύστοχο χτύπημα απέναντι του Αμβρόσιου του Χαραλαμπίδη. 1-2.
Το 1-3 έγινε από τον Ρομίλο τον Παπαδοθωνίκου. Ένα 4 για τον Εορδαϊκό από τον Τριανταφύλου με διαγώνιο σουτ. Για να κλείσει το σκορ ο Κουτούπης με κοντινό πλασέ θα γράψει το τελικό 1-5. Επόμενο βίντεο. Μακεδονικός Κοζάνης, Γαλατινή, 2-1. Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Μακεδονικός. Ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Είχε ρυθμό, λίγες ευκαιρίες. Στο 25 κάθε την παλιά του Χατζηζήση στο Λέκα, σουτ αποκρούει σε κόρνερ ο Ζαρκοδήμος. Στο 31 ο Ζαρκοδήμος μέσα από την περιοχή από καλή θέση θα σουτάρει out. Στο 33 ο Τρουμπούκης θα πρεσάρει μπροστά, θα κλέψει την μπάλα, θα μπει στην περιοχή και με ωραίο σιρτό σουτ θα ανοίξει το σκορ 1-0. Θανάσης Τρουμπούκης. Φάουλ του Ματούλα μέσα στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά του Τζούτζα. Ο Ζινόβιος θα στείλει την μπάλα στα δίθια αλλά θα ακυρωθεί ως φάουλ στον Τζούτζα. Θα δούμε την ξανά τη φάση. Στην πρώτη κεφαλιά εδώ. Από τον κύριο Καρατέρπο. Είχαμε, όπως είπαμε, ένα καλό παιχνίδι με ρυθμό. Στο 50 ο Ρούσης θα βρει τον Τζαγκάλι μέσα στην περιοχή, θα κερδίσει τη μονομαχία και με ψύχρεμο σουτ θα ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 59 θα γίνει λάθος στο χώρο του κέντρου από τον Μακεδονικό, θα βγει στην αντεπίθεση η Γαλατινή με τον Τακίδη να σουτάρει, αλλά να ο Ζινόβιος στον πρώτο χρόνο να σώζει. Ζαρκουδήμος το πλασέ. Σαν από μηχανής θεός ο Τσικόπουλος θα σώσει λίγο πριν τη γραμμή με, το και, με κεφαλιά. Στο 68 σειρά του Μακεδονικού να χάσει μεγάλη ευκαιρία όταν ο Ματώλας θα εκτελέσει το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή. Κεφαλιά του Λέκα, θα αποκρούσει ο Ζαρκοδήμος, η μπάλα στο δοκάρι. Δεύτερο σου του Λέκα σε σώμα. Στο 82 μεγάλο πλάγιο του Γοδενόπουλου, ο Ζαρκοδήμος θα διώξει επάνω στον Τζούτζα, που θα σουτάρει με τη μία άστοχα. Ο Μακεδονικός θα πιέσει για να πετύχει τον γκολ της νίκης. Στο 85-1-2 του Ζινόβιου με το Ματούλα, σου το δεύτερο out. Και στο 89... καλοχτυπημένο φάουλ του Ματούλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Ζινόβιο. Η μπάλα βρίσκει πρώτα το δοκάρι, καταλήγει στα δίχτυα για το 2-1 παρά την προσπάθεια του Ζαρκοδήμου να σώσει. Δύο-ένα, Μακεδονικός Κοζάνης, Γαλατινή. Επόμενο βίντεο από τον Αβραάμ Στότογλου, Μέγας Αλέξανδρος Χαραβής, Αλιάκ Μονιανής, 0-1. Δύσκολο, αλλά δίκαιο πέρασμα από τον Μέγα Αλέξανδρο Χαραβής έκανε ο Αλιάκ Μονιανής. Εδώ στο 25 είχαμε το δοκάρι του Βλάχου. Στο 31 σουτ του Μενενάκου η μπάλα θα φύγει out και εδώ είχαμε στο το 49 δυνατός του Σαβούδη. Θα αποκρούσει πρώτα ο Κουλτούκης και μετά ο Παπαρίζος θα κάνει το 0-1. Σου του Αροσβίλη αποκρούει. Εδώ ο Ηλίας χάνει μια καλή ευκαιρία με ο χτύπημα φάουλ. Στο έμεσο, εδώ έγινε η αιτία να ανάψουν τα αίματα. Ανακούμπησε την μπάλα, δεν την ακούμπησε. Κάποιες κίτρινες κάρτες βγήκαν από το τσεπάκι του κύριου Ζούγρα. Στο 86 έχουμε την πιο μεγάλη ευκαιρία της Χαραβγής με τον Γουσουλίδη
πλάσαρε out. Εδώ φωνές και διαμαρτυρίες για την Χαραμπή, για ένα φάουλ, θα το εκτελέσει ο Ηλίας Αγγέλου. Περνάει ένα εκμετάλλευτο. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν αμέσως μετά το παιχνίδι ο Αντώνης Σαβούδης, ποδοσφαιριστής της Έννης, και ο Ηλίας Αγγέλου της Χαραυγής, στον Παύλο Καλυμπκερίδη. Αντώνη, συνεχίζεται το καλό σε σερί, νέα νίκη μέσα στη Χαραυγή. Πες μου δύο λόγια για το παιχνίδι. Πήραμε άλλη μια νίκη, δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Περάσαμε από μια δύσκολη έδρα άποψή μου, η οποία δύσκολα θα περάσουν και άλλες ομάδες από εδώ μέσα. Συνεχίζουμε, βλέπουμε κάθε μάτι ξεχωριστά και όπου μας βγάλει, χωρίς άγχος. Δεν μπήκατε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Αντιθέτως, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκατε με μεγάλη αποφασιστικότητα. Κάνατε πολλές ευκαιρίες, χάσατε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν καταφέρατε να κάνετε το 2-0 και να εξασφαλίσετε από νωρίς το σκορ. Ναι, εντάξει, όπως τα λες είναι. Δεν μπήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο πιστεύω ήμασταν πολύ καλύτεροι. Γενικά σε όλο το παιχνίδι νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι. Εμείς προσπαθούσαμε να παίξουμε. Ο αντίπαλος μόνο με γιώμα μας απειλούσε. Βάλαμε τον γκολ, όπως είπες, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Συνήθως το πληρώνεις, όπως λες, αλλά ευτυχώς δεν το πληρώσαμε στο τέλος. Άλλη μια νίκη, συνεχίζουμε και βλέπουμε στο τέλος να μπει. Είμαστε μια νεανική ομάδα από φοιτητές. Δύο παιδιά από το χωριό, άπειροι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τρέξουμε. Σήμερα, στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν καλοί. Κλείσαμε καλά την ομάδα της Ιαννής. Έχουν πολύ ποιοτικούς παίχτες, ο κ. Μελικάνος, ο κ. Σαβούδης, πάρα πολύ καλοί παίχτες. Τους αφοπλήσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, μία αδράνεια σε ένα γκολ λόγω απειρίας. Είναι λογικό, λόγω κούρασης, μπήκαμε λίγο νεοχελικά. Μετά παλέψαμε, όπως είπα, νεανική ομάδα, τρεξίματα. Και στη συνέχεια, τι να πω, πιστεύω ότι θα σωθούμε νωρίς. Η ομάδα έχει τα φώτα να σωθεί νωρίς, να είναι στην πρώτη οκτάδα. Γιατί όποτε όποιος έρχεται στο γήπεδο να μας δει κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή, δείχνουμε πράγματα. Με το μάτς είμαστε συνέχεια καλύτεροι. Κάθε εβδομάδα και βελτιωνόμαστε. Ο κύριος Χάρης Σαμάρας, πολύ καλός προπονητής. Τίποτα. Αυτά. Είσαι ευχαριστημένος από τους συμπαίκτες σου και γενικότερα από το κλίμα που υπάρχει στην Καραυγή? Το κλίμα είναι πολύ καλό, λογικό. Νεαρό ηλικίας, δεν έχουμε μεγάλους, δεν υπάρχει γκρίνια, όπως μπορεί να υπάρχει σε κάποιες άλλες ομάδες. Φέρουν, πιστεύω, οι μεγάλοι, γιατί πάνε για τη νίκη. Είναι λογικό. Εμείς θέλουμε να παίξουμε μπάλα. Προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα όσο μπορούμε και όσο μας το επιτρέπει ο αγωνιστικός χώρος σε κάθε γήπεδο που πηγαίνουμε. Δυστυχώς εμείς δεν μας βοηθάει και τόσο. Και εκεί που προσπαθούμε να στοχεύσουμε είναι τα τρεξίματά μας και οι ανάσεις μας. Από το 60 και μετά. Τι είμαστε νεαροί και μπορούμε να τρέξουμε. Επόμενο βίντεο, Εθνικός Βατηρού Κοζάνη 0-2 από τον Αλέξη τον Νίκο. Χωρίς να φτάσει σε υψηλά επίπεδα απόδοση, ο Κοζάνη πήρε τη νίκη μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως αυτή του Εθνικού Βατηρού με σκορ 0-2. Είχαμε και τη φάση που συζητήθηκε από χθες, θα τη δούμε με το fair play. Στο 7, η Κοζάνη δεν πετύχει γκολ με το Τσέχη, αλλά ακυρώνεται ως offside. Στο 20, θα έχουμε το δυνατό σουτ του Μανακίτσα. Μετά από διώξουμε τον τερματοφύλακα, θα φτάσει μπάλα στο Μανακίτσα, θα σουτάρει out. Στο 23, λάθος στο κεντρικό αμυντικό της Κοζάνης, ο Βρόικος θα πλασάρει τον Πάντο, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στο 31 έχουμε τη σέντρα από αριστερά του Μωυσιάδη, θα πεταχτεί την κατάλληλη στιγμή ο Ηλίας Δούμας και με ωραία κεφαλιά θα νικήσει τον Κοκκινίδη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Στο 48, ωραία γυριστή κεφαλιά του Σακαλή, η μπάλα θα βρει το οριζόντιο δοκάρι του Πάντου και θα διώξουν στη συνέχεια η αμυντική της Κοζάνης. Στο 60 έχουμε τη φάση του αγώνα. Σε επίθεση της Κοζάνης, κάποιος παίκτης έχει τραυματιστεί, θα βγει ο Σακαλής στην αντεπίθεση και ενώ είναι έτοιμος να πλασάρει σε τέτα-τέτ με τον Πάντο, βλέπει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής στο έδαφος, γυρνάει και πετάει την μπάλα έξω. Χάρη Σακαλής, το έχει ξανακάνει και παλιότερα. Στο 69 η Κοζάνη θα κερδίσει φάουλ. Θα το εκτελέσει ο Τσαγκαλίδης, η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Κοκκινίδη. Στο 77 η Κοζάνη θα διπλασιάσει τα τέρματα.
Μέσα στην περιοχή θα βρεθεί ο Σέχι Εράλντι και σε δεύτερο χρόνο, αφού θα έχει αποκρούσει ο Κοκκινίδης την πρώτη απόπειρα, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Σέχι Εράλντι και Μανακίτσας. Ο πάντως στο 76, αναγκαστική αλλαγή, θα μπει ο Μαργαρίτης, ο νεαρός Μαργαρίτης. Στο 83, σέντρα φάουλ από αριστερά του Λαζαρίδη, πολύ ωραία και έξυπνη κεφαλιά του Σακαλή, η μπάλα λίγο έξω από τα δοκάρια του Μαργαρίτη. Στο 85 έχουμε την κεφαλιά του Κρικέλη, θα διώξει ο Μαργαρίτης. Κόρνερ. Στη συνέχεια για το Βατερό, σουτ του Πολυχρονιάδη, βρίσκει σε σώματα, απομακρύνεται. Στο 89, Κοζάνη στην επίθεση, η μπάλα θα φτάσει στον Ηλία το Δούμα, σουτ, η μπάλα έξω από τα δοκάρια. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στον Παύλο Καλυμπηρίδη ο Ηλίας Δούμας, ο Χάρης Σακαλής και για τη φάση του fair play, αλλά και γενικότερα πώς ήταν το παιχνίδι και τις ομάδες τους. Να πούμε για μια πάρα πολύ ωραία στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν περίπου γύρω στο 60 και ενώ συναθλητής σου, συμπαίκτης σου είναι στο έδαφος, τραυματισμένος, παράλληλα ο Χάρης Σακαλής από την ομάδα του Βατερού είναι απέναντι από τον πάντο και έχει μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Πλην όμως δεν το κάνει, αφήνει την μπάλα κάτω και τηρεί το fair play. Θέλω να μου πεις δύο λόγια γι' αυτό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στο Χάρη για την ενέργεια την οποία πραγματοποίησε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα, δεν είναι. Είναι υγεία. Γι' αυτό είναι και όμορφο. Σίγουρα, αλλά η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Πάρει εκείνη τη στιγμή. Σκέφτηκε πολύ σωστά, σταμάτησε, έβαλε την μπάλα έξω και γι' αυτό χειροκροτήθηκε από όλο τον κόσμο. Ο αρχηγός της Κοζάνης, ο Ηλίας Δούμας, σου έδωσε τα εύσημα και δημόσια κιόλας. Συγχαρητήρια από τον Ηλία το Δούμα και γενικά από όλους τους παίχτες της Κοζάνης για αυτή την κίνηση που έκανες. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή. Νομίζω λειτουργεί στιγμιαία εκεί, Παύλο. Έρχεται η μπάλα, έχω δει την αιστεία, προσπαθώ να κάνω μια τελική φάση και εκείνη τη στιγμή αφόρμητα ακούω φωνές και αυτό βλέπω κιόλας. Και λειτουργώ αυτό, είναι στιγμία. Δηλαδή θεώρησα ότι δεν πρέπει να τελειώσει τη φάση. Ότι πρέπει να σταματήσω. Τώρα έδειξα παραπάνω αθλητική αλληλεγγύη, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι έκανα το σωστό. Και γι' αυτό το έκανα. Πιστεύω ότι αν ήταν και ανάλογη φάση, πάλι το ίδιο θα έκανα. Δηλαδή δεν μετάνιωσα σε κάτι. Πάλι το ίδιο θα έκανα. Πάλι το ίδιο θα έκανε, πάλι το ίδιο έκανε ο Χάρης Σακαλής. Και αν θέλετε και την άποψη τη δική μου, που την έχω εκφράσει και παλαιότερα. Αν το fair play δεν εξελίσσεται για μένα σωστά, αν με ρωτήσεις εμένα θα πω ότι είμαι κατά τέτοιου είδους fair play. Ποιο είδους μιλάω. Όταν βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής, δεν θα εξετάσουμε έτσι, αν χτυπήσει ένας ποδοσφαιριστής στο κεφάλι που πρέπει να σταματήσει ο διαιτητής, είναι κύριος υπεύθυνος ο διαιτητής, να σταματήσει την μπάλα. Λέμε τώρα, ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται τέτα τέτ. Πετάει την μπάλα έξω, καλή ώρα όπως ο Σακαλής, χειροκροτείται και πραγματικά κάνει σωστά. Η ανταπόδοση του fair play στην άλλη ομάδα, έτσι που πέταξε την μπάλα, ποια είναι, θα πάρει την μπάλα και θα την πετάξει στον τερματοφύλακα. Για μένα θα ήταν η ανταπόδοση του fair play στη θέση που βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής που πέταξε την μπάλα έξω. Εφόσον δεν τηρείται σωστά το fair play, όχι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι, από όλες τις ομάδες, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, δεν τηρείται σωστά το fair play. Εγώ δεν είμαι σύμφωνος αυτό. Εκτός είπαμε από ένα σοβαρό τραυματισμό που θα διακόψει ο διαιτητής. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο. Τιτάν Σερβίων ΑΕΚ Κοζάνης, Κώστας Τσιόρας, 0-0. Ισόπαλο χωρίς τέρματα. Καλύτερη η ΑΕΚ, πολλές ευκαιρίες όπως εδώ. Είχε και δοκάρι με τον Τρούπκο. Εδώ μπάσιμο του Τρούπκου από αριστερά στο πιάνο. Έκανε το σουτ out. Ξανά ο Τρούπκος. Θα δώσει στον Λαβαντσιώτη, που από σχετικά από καλή θέση κάνει το σουτ, περνάει out. Στο 30, παλιά του Τζέρο στον Αποστολίδη. Αυτός έκανε την πάσα στον Μσιάνο, στο σημείο του πέναλτι. Αυτός έπεσε κάτω υπό την πίεση ενός αμυντικού, αλλά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ο κύριος Κουτσόνας, ο διαιτητής του παιχνιδιού.
ξαναβλέπουμε τη φάση. Στο 36 η μπάλα θα έρθει στον Νικολαίδη από δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα. Ο Λαμαντσιώτης μόνος απέναντι από την εστία έκανε το ένα αέριο σουτ πάνω από τα δοκάρια. Στο 45 έχουμε το κόρνερ από τον Αποστολίδη, απευθείας κόρνερ, δύσκολο παρασκευά σε νέο κόρνερ. Η ΑΕΚ συνέχισε και στον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 63 έχουμε το σουτ του Λαμπατσιώτη μέσα στην περιοχή πάνω από τα δοκάρια. Στο 68 προσπάθηκε σουτ του Αποστολίδη, απέκρουσε ο Πράσος με το κεφάλι πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Στο 73 έχουμε το σουτ του Αποστολίδη, αποκρούει ο Κακαθήκας, η μπάλα στρώνεται στο Μισιάνο που αποκαλεί θέση σουτάρι out. Στο 88 έχουμε μια φάση διαρκείας, σουτ του Αποστολίδη, δύσκολα σε κόρνερ ο Παρασκευάς. Στο 89 κόρνερ του Τζέλου, κεφαλιά του Πουλατσόγλου, μόλις έξω η μπάλα. Επόμενο βίντεο, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Ηρακλής Δρεπάνου, 4-0. Αλέξης Νίκου τα πλάνα, ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο η Άρδασα και πήρε την νίκη κόντρα στον Ηρακλή Δρεπάνου με σκορ 4-0. Στο πρώτο ημίχρονο πίεσε, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, το Δρέπανο ήταν καλά σημαίνω πίσω. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως το σκορ άνοιξε ο Τριανταφυλλίδης, 1-0, κοντινό πλασέ. Θα πρεσάρουν μπροστά οι παίκτες της Άρδασας, θα κλέψουν την μπάλα και ο Τζαλαζίδης με σουτ θα γράψει το 2-0. Ο Μαρκόπουλος θα κερδίσει πέναλτι, ο Αντώνης Μαρκόπουλος. Θα το εκτελέσει ο ίδιος, αφού θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας και στην επαναφορά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 3-0. Και οι παίκτες του Κώστα του Τσαγκαλίδη θα κλείσουν το σκορ με τον Κωστάκογλου. Θα γράψει το τελικό 4-0. Είχαμε τον αγώνα το Σαββατοκύριακο, είχαμε τον αγώνα Πολύμηλος, Δάφνη Πολυμήλου, Αναγέννηση Εράτηρας. Οι άνθρωποι του Πολυμήλου μέσω του Γενικού Αρχηγού, του κυρίου Θωμά Χαρέλα, επικοινώνησε μαζί μας και έβγαλα μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την διαιτησία συγκεκριμένα. Μιλάνε για αλλίωση του αποτελέσματος από τον ρέφερη Πορλουκάκη. Δύο κόκκινες και 9 κίτρινες εις βάρος μας. Ένα επιθετικό φάουλ υπέρ μας, λέει η ανακοίνωση, που το μετέτρεψε σε πέναλτι εις βάρος μας. Μια κόκκινη που χαρίστηκε στον αντιπάλους μας και συγκεκριμένα στον τερματοφύλακα που ανέτρεψε λίγο έξω τον ποδοσφαιριστή μας, αλλά λέω, αλλά και άλλες αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν η αιτία της ήττας μας, τόνισε η ανακοίνωση και ο Γενικός Αρχηγός της Δάφνης. Και συνέχισε, το χειρότερο όμως ήταν η ειρωνική συμπεριφορά και τα σχόλια του ρέφερη, του τύπου κοίτα αν έρχομαι από τη γωνία και να βγάζει τη γλώσσα του σε φιλάθρους, όπως μας είπε, τονίζω, ο κύριος Χαρέλας. Γενικά τα σφυρίγματα και αποφάσεις του κυρίου Πουρλουκάκη και περισσότερο τα ειρωνικά σχόλιά του προς τους ανθρώπους της ομάδας και τους φιλάθλους θύμιζαν διαιτησία σε τριτοκοσμικές χώρες και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιδράσουμε και να προστατέψουμε την ομάδα μας. Τελειώνοντας, ο κύριος Χαρέλας τόνισε πως η βοηθή του παιχνιδιού ήταν άψογη και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Σήμερα το απόγευμα επικοινώνησε ο Γενικός Αρχηγός πάλι μαζί μας, εκ νέου, την Πέμπτη, μας είπε, θα υπάρξει διοικητικό συμβούλιο και μαζί με τους ποδοσφαιριστές θα αποφασιστεί το τι μέλη γενέστε για την ομάδα, όπως μας είπε. Η απόφαση του ιδίου πάντως, του κ. Χαρέλα, είναι να απομακρυνθεί γενικά από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είπε, για να περνάμε καλά. Αν είναι να
να έχουμε πρόβλημα στην υγεία μας, καλύτερα να απομακρυνθούμε από αυτό. Έτσι είπε ο Γενικός Αρχηγός της Δάφνη Πολυμήλου. Με την ανακοίνωση του Πολυμήλου και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα με τον νέο πρόεδρο του ΟΑΠ, τον κύριο Γιάννη Τσιομπάνο. Να ευχηθούμε καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και να προσέχετε. Όταν προτιμάς πιο γηπεδική ατμόσφαιρα, όταν θέλεις να συνδυάσεις έξοδο και ποδόσφαιρο, το My Cafe είναι εδώ. Παρακολουθήστε τα περισσότερα ντέρμπι αναμετρήσεις όλων των χωρών που κόβουν την ανάσα στις μεγαλύτερες οθόνες high definition 80 ιντσών της πόλης. Και παράλληλα, απολαύστε τον καφέ, το ποτό ή την πύρα σας στο My Cafe Κωνσταντίνου Δρίζη και Ειρήνης 2 στην Κοζάνη, στο γυάλινο κτίριο. Συνδυάστε την καλή παρέα, τους πιο λαχταριστούς τσιπουρομεζέδες και τον καφέ ή την πύρα σας σε ένα ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον, παρακολουθώντας και όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις. Καφενεδάκι, χυμάρα σένα στην Κοζάνη. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Από τη φάρμα της Εκατερίνης Μισαηλίδου και σε ελάχιστες ώρες από το άρμεγμά του, παστεριώνεται και συσκευάζεται στη σύγχρονη και υγιεινή συσκευασία PET, διατηρώντας αναλύωτα τα συστατικά του. Γάλα ημέρας Λευκάρων Τριαντάφυλλος. Το καφέ Bar Gazi αποτελεί την ιδανική επιλογή για καφέ, ποτό και σίγουρα είναι ο χώρος που θα επιλέξεις για να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες και ξέγνιαστες στιγμές με τους φίλους σου. Το όμορφο περιβάλλον και το φιλόξενο προσωπικό είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσεις το καφέ σου, το ποτό σου, παρακολουθώντας την αγαπημένη σου ομάδα και όλα τα αθλητικά γεγονότα σε OTE TV, Nova, PAOK TV με ήχο και εικόνα High Definition. Καφέ Gazi θα γίνει σίγουρα το στέκι σας. Καφέ Sandwich Delivery στο τηλέφωνο 24610 26490.